Μιλήσουμε εκεί το Δήμαρχο, τον κύριο Κυρίτση, ο οποίος ήρθε από τις Βρυξέλλες. Και Δήμαρχε, καλημέρα. Βλέπουμε και τον κύριο Καματερό, τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Καματερέ, θα μας επιτρέψετε να ξεκινήσουμε από τον κύριο Κυρίτση να μας πείτε τα τελευταία νέα. Γιατί, κύριε Δήμαρχε, τι ακούσατε στις Βρυξέλλες το πρωί, να βλέπουμε τα πλάνα, κατέβηκαν και άλλες δημιουργίες ΜΑΤ στην ΚΟ, στο νησί. Δυστυχώς, καλημέρα σας καταρχήν. Καλημέρα. Καλημέρα σε όλους. Δυστυχώς, αυτό το οποίο απήφχονται όλοι οι ΚΟΗ, το ζήσαμε και μια αθλητική κοινωνία ζει τη βία των ΜΑΤ και την βία των δυνάμεων καταστολής, αν θέλετε, της επιβολής της άμμωσης των ολίγων. Δυστυχώς. Και αυτά τα οποία δείχνουν οι εικόνες είναι τα ελάχιστα. Οι εργασίες προχωράνε για τη δημιουργία του hot spot το βράδυ από το στρατό. Το βράδυ, χθες βράδυ τουλάχιστον δεν δούλευα. Δεν δούλευα. Έτσι όπως είναι τα πράγματα, θα γίνει το κέντρο υποδοχής και καταγραφής των προσφύγων. Τι εκτιμάτε εσείς? Κοιτάξτε, και το Μαχαίρι και το Πεμπόνι ανοίγουν στα χέρια, στα χέρια της κυβέρνησης. Εμείς προσπαθήσαμε με κάθε τρόπο και με κάθε μέσο να μην φτάσουμε σε αυτή την κατάσταση. Προσπαθήσαμε να καταθέσουμε και καταθέσαμε προτάσεις προς την κυβέρνηση προκειμένου να λυθεί αυτό το ακαθόδες πρόβλημα για την ΚΟ. Δυστυχώς μιλούσαμε σε όταν μία κουόντων. Και επειδή είδα ότι έχετε και στην, στο παίζει και στη συζήτηση το παντεότυπο βουλευτή κύριο Καματερό, να σας πω ότι πριν από περίπου 20 μέρες να μην έγινε μία σύσκεψη με την παρουσία και των τριών βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι δήλωναν ότι όποια πρόταση καταθέσουν οι πολίτες της ΚΟ και ο Δήμος της ΚΟ θα γίνει αποδεκτή. Ο Δήμος της ΚΟ κατέθεσε 10 προτάσεις για χώρους που μπορούν να πάρουν αυτοί οι άνθρωποι. Καμία πρόταση δεν έγινε αποδεκτή. Με αποτέλεσμα να έχουμε. Η επιλογή του οικοπαίδου όμως, πώς έγινε η επιλογή αυτού του οικοπαίδου, αφού δεν το θέλει κανείς εκεί στο νησί? Δεν μπορώ να καταλάβω πώς επιλέγει όταν πριν από δύο μήνες ο ίδιος ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, που σήμερα στέλνει τις δυνάμεις του για να επιβάλλουν την άποψη, ήταν κάθετα αντίθετος. Και ο κύριος Καματός ήταν μπροστά στη συζήτηση που ο κύριος Τόσκας έλεγε ότι αυτό το ακίνητο δεν κάνει. Ωραία, κύριε Κυρίτση, κάποιοι ξέρετε τι λένε. Ότι έχουν επικρατήσει εκεί ένας διχασμός στο νησί και ότι υπάρχουν ακραία στοιχεία που ό,τι και να κάνει η κυβέρνηση δεν θέλουν το hot spot. Άρα 50 προτάσεις να κάνει η κυβέρνηση θα τις απορρίψει. Επελέγει αυτό το οικόπεδο. Γιατί πια δεν βάζουμε όλοι νερό στο κρασί μας να ηρεμήσουν τα πνεύματα στο νησί και να πάμε σε μια ομαλή τουριστική περίοδο? Αυτό ακριβώς λέμε και εμείς. Μα δεν υπάρχει αυτό που λέτε ότι δεν γίνονται προτάσεις. Είπα, καταθέσαμε 10 προτάσεις. Μετά από κοπιώδεις προσπάθειες για να συγκλίνουμε κάπου, ο Δήμος της ΚΟ κατέθεσε 10 προτάσεις. Κύριε Δήμαρχε, να σας ρωτήσω κάτι πέρα από τις προτάσεις. Ως Δήμος εσείς θέλετε να γίνει hot spot στην ΚΟ ή όχι? Εμείς δηλώσαμε εξ αρχής ότι θέλουμε ένα χώρο στον οποίο θα συγκεντρώνονται αυτοί οι άνθρωποι. Αφήστε το χώρο. Για το hot spot λέμε, θέλετε να γίνει ή όχι? Με την έννοια που το έχει στο μυαλό της η κυβέρνηση, όχι. Όχι. Προσέξτε όμως τι γίνεται τώρα. Εδώ η κυβέρνηση έχει μία πίεση από πλευράς Ευρώπης. Ήδη η κυρία Μέρκελ, είδατε τι είπε χθες. Πρέπει μέχρι κάποια συγκεκριμένη ημερομηνία αυτά που υποσχέθηκε στην προηγούμενη Σύνοδο Κορυφής να τα υλοποιήσει. Και ένα από αυτά είναι και το hot spot στην ΚΟ. Εσείς λέτε ότι δεν θέλετε να γίνει το hot spot στην ΚΟ. Βλέπετε ότι εδώ υπάρχει μία σημαντική διάσταση απόψεων. Δεν είναι ότι λέτε να γίνει κάπου αλλού, λέτε ότι δεν θέλω να γίνει καθόλου. Α, όχι, κοιτάξτε να δείτε. Εμείς όταν συμμετείχαμε στην σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου τον Οκτώβριο, Νοέμβριο, ο κύριος Πρωθυπουργός είπε ότι δεν μας επέβαλε κανείς να κάνουμε στα νησιά τα χώτια. Ναι, αλλά από τον Οκτώβριο μέχρι τώρα έχουν αλλάξει πάρα πολλά. Λέμε λοιπόν το εξής και είναι ξεκάθαρο. Εμείς θέλουμε ένα χώρο 6, 7, 8 στρέμματα, 10 στρέμματα, στον οποίο θα μεταφερθεί η διεύθυνση αλλοδαπών. Θα πάει και η Frontex εκεί, θα πάνε και όλες οι υπηρεσίες και από εκείνο το χώρο που θα γίνεται η καταγραφή, οι άνθρωποι θα έρθουν άμεσα. Ναι, αλλά σας λέμε ότι η κυβέρνηση στις Βρυξέλλες συμφώνησε άλλο πράγμα. Συμφώνησε να γίνουν hot spot στα νησιά και ένα από αυτά είναι και η ΚΟΣ. Αν κατάλαβα καλά εγώ. Αυτό λέμε. Κύριε Καματερέ, βοηθήστε μας. Εγώ, αν έχω καταλάβει, σε αυτό που αντιδράτε είναι να γίνει ένας χώρος καταγραφής. Αυτό που λένε hot spot υποδοχής, αλλά εκεί πάει να γίνει ένας τεράστιος χώρος και φιλοξενίας. Ναι, δεν θέλουν hot spot. Είναι η διαφορά. Είναι η διαφορά, το καταλάβει και ο κόσμος. Ότι να μην γίνει ένα μεγάλος χώρος υποδοχής και φιλοξενίας, να γίνει μόνο καταγραφής και να φεύγουν. Θα παρακαλούσα όμως
για να μπορούν να καταλάβουν οι τηλεθεατές μας, να μην με διακόπτει ο κύριος Δήμαρχος. Δεν σας διέκοψε, κύριε Καματερέ. Ο κύριος Δήμαρχος δεν μίλησε καθόλου. Μιλάει μόνος του. Ελάτε, πείτε μας τη διαφορά. Ωραία, ακριβώς. Ακριβώς. Για να ακούσετε και την άλλη άποψη. Ναι, κοιτάτε. Ναι. Η άποψη αυτή του κυρίου Δημάρχου ότι θέλουμε ένα χώρο που να πάει ταυτοποίηση εκεί κτλ. Είναι πολύ πρόσφατη. Μόλις πριν από ένα μήνα περίπου την έκφρασε, μετά από πίεση όλων των φορέων και της κοινωνίας της ΚΟ, που λέει ότι δεν μπορεί να ξαναζήσει αυτό που έζησε πέρσι, που αν θυμάστε καλά, ήταν χιλιάδες μετανάστες στην παραλία. Έτσι. Ο Δήμος είχε κλείσει τα νερά στα πάρκα, είχε κλείσει τις τουαλέτες, είχε βάλει ιδιωτικούς security και έδιωχναν από τα πάρκα τους ανθρώπους. Και το μόνο που κάνανε μέσα στον Αύγουστο ήταν να μεταφερθεί η ταυτοποίηση στο γήπεδο σε ένα μικρό δωματιάκι. Υποχρέωναν τους ανθρώπους να κάθονται μέσα στον ήλιο Αύγουστο με τα μωρά. Οπότε υπήρχε πρόβλημα και δημιουργήθηκαν όλα αυτά εδώ τα προβλήματα. Κύριε Καματερέ, από την αρχή, το πρόβλημα δεν είναι καινούριο. Όχι, είναι όχι, σε αυτό το ερώτημα ότι στην ΚΟ γίνεται ένα μεγάλο hot spot με φιλοξενία. Όχι, είναι από τα μικρότερα. Προβλέπεται δυναμικότητας μόνο 1.000 ατόμων και είναι από τα μικρότερα. Ο κύριος Δήμαρχος, οι προτάσεις 10 που έκανε ήταν για να μην γίνουν. Επειδή στο εισαγωγικό του σημείο μας το δελτίο τύπου όταν έκανε τις προτάσεις, το έγραφε κανονικά. Εμείς προτείνουμε εκτάσεις των 4 με 7 στρεμάτων, επειδή δεν θέλουμε να γίνει. Μα κύριε Καματερέ, και τώρα το είπε ο Δήμαρχος. Τον ρώτησα πριν από λίγο και είπε: δεν θέλουμε να γίνει hot spot στην ΚΟ. Έχετε δίκιο και πολύ καλά κάνατε την ερώτηση και ήταν αποκαλυπτικός. Οι προτάσεις όμως, για να ξέρετε, γιατί όταν δεν ακούει άλλο την άλλη άποψη, δεν μπορεί να καταλάβει. Mm-hmm. Ήταν τέτοιες που ήταν μια κοροϊδία, σαν να μας κοροϊδεύετε. Εγώ αμέσως, μόλις κατατέθηκαν οι προτάσεις και με συνεργάτες. Μία-μία πήγαμε και τις είδαμε. Στη μία δεν μπορούσε να ανέβει ούτε κατσίκι. Η άλλη δεν είχε δρόμο. Η άλλη δεν είχε φως, ούτε νερό, ούτε τηλέφωνο και ήθελε σε μήνες και ένα χρόνο για να πας εκεί με τηλέφωνο. Κύριε Καματερέ μου, εσείς που είστε τώρα ψύχραμος, τι θα γίνει στο νησί, έτσι θα πάει το νησί διχασμένο. Κάθε μέρα θα έρχονται μάτια εκεί και ο κόσμος θα είναι στον δρόμο εκεί λαστικά. Ναι, να σε απαντήσω. Στενοχωριέμαι πάρα πολύ κι εγώ, αλλά η εικόνα που έχετε δεν είναι η εικόνα του νησιού αυτή τη στιγμή. Είναι όπως μετά από μια μεγαλειώδη διαδήλωση ειρηνική όπως είχαμε προχθές, μασμένη η εικόνα των ΜΑΤ, έτσι είναι και εδώ. Φανταστείτε ότι ο κύριος Δήμαρχος ήταν χθες το πρωί εκεί και ενθάρρυνε τους αντιδρούντες και παρόλα αυτά είναι μια ομάδα πολιτών, θέλετε να πούμε 50, θέλετε να πούμε 100, ότι μαζεύονται. Άρα λέτε ότι είναι μεμονωμένα. Ότι είναι μεμονωμένες καταστάσεις. Απλά είναι δυναμικά οργανωμένοι και αυτό μου κάνει εντύπωση. Μάλιστα. Και εγώ θα έλεγα ότι υπάρχει καθοδήγηση. Κύριε Καματερέ, να σας ρωτήσω. Καθοδήγηση. Καθοδήγηση. Συγγνώμη. Ναι. Κοιτάτε, εδώ στην ΚΟ είναι πρωτόγνωρα πράγματα αυτά. Δηλαδή να πέφτουν μολότοφ, να καίγονται κάδι, να κλείνονται δρόμοι, μηχανήματα. Ξέρετε τι κάνανε. Από ποιον καθοδηγούνται, κύριε Καματερέ? Δεν μπορώ να ξέρω. Είναι, συμφωνείτε και εσείς με αυτό που, λέει, που λένε οι υπουργοί, ότι είναι ακραία στοιχεία που αγγίζουν ακόμη και το κόμμα της Χρυσής Αυγής? Φυσικά. Μα ρωτήστε τον κύριο Δήμαρχο. Ήτανε σε συγκέντρωση το καλοκαίρι με τους τρεις βουλευτές της Χρυσής Αυγής, τον Παναγιώταρο, τον Λαγό, τον Κασιδιάρη, μίλησε ο κύριος Δήμαρχος, μίλησε και ο Παναγιώταρος μετά από αυτόν και χειροκροτούσαν από κάτω κάποιοι. Ρωτήστε τον. Έτσι. Θα ρωτήσετε, κύριε Χασαπούπουλε. Λοιπόν, να τελειώσω όμως. Για τη συγκέντρωση αυτή. Να τελειώσω όμως. Για τον κύριο Καματερό. Τώρα, κύριε. Ο οποίος είναι άγνωστο στην ΚΟ. Ο οποίος είναι άγνωστο στην ΚΟ. Δεν τον γνωρίζουν τους συμπατριώτες του. Δεν τρέπεται για αυτό που λέει. Τώρα, σε αυτή τη βάση δεν θέλω να κάνουμε έτσι. Γιατί έχουμε πάει σε τρεις επανειλημμένες εκλογές. Ο ΣΥΡΙΖΑ στην ΚΟ πήρε 40% την πρώτη φορά, 36% τη δεύτερη. Στο δημοψήφισμα κυριάρχησε το ίδιο. Όποιο γνωρίζει ποιο, γνωρίζει ποιο, το ξέρουμε. Και αν η επιτυχία του κ. Δημάρχου είναι μετά από κάλεσμα για ξεσήκωμα του λαού να έχει αυτή εδώ την ομάδα, τότε ας κρίνει κάποιος ποιος ξέρει ποιον. Κύριε Δήμαρχε, πρώτον, καταρχάς να μας απαντήσετε σε αυτή την ερώτηση που θέτει ο βουλευτής, αν όντως ήσασταν σε εκδήλωση με βουλευτές της Χρυσής Αυγής. Και δεύτερον, χθες εδώ είχαμε τον κύριο Δένδια από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος κύριος Δένδιας, εκτός από την κυβέρνηση και εκείνος ως αξιωματική αντιπολίτευση, καλεί και εσάς
και τους πολίτες της ΣΚΟ να συναισθανθούν την ευθύνη και να αφήσουν να δημιουργηθεί το hot spot. Θα σας απαντήσω καταρχήν για αυτά που λέει ο κύριος Χαμαντερός. Ο κύριος Χαμαντερός είναι γνωστός στην κοινωνία της ΣΚΟ για τις γνωστές. Είναι γνωστός οικοφάντης. Ήταν αυτό που λένε μια περίοδο που εκλέγονται όλοι, εξελέγει ο κύριος Χαμαντερός βουλευτής και τώρα λέει αυτά που λέει. Λοιπόν, λαϊκή συνέλευση έκανε το τυπικό συμβούλιο της κοινότητας ασφαλιού στην έδρα της κοινότητας. Ναι. Ο Δήμαρχος ως όφιλε έπρεπε να πάει στη λαϊκή συνέλευση και στη λαϊκή συνέλευση βρέθηκαν οι βουλευτές. Κύριε Δήμαρχε, συγγνώμη, της Χρυσής Αυγής. Το τοπικό συμβούλιο, το δημοτικό τοπικό συμβούλιο. Της Χρυσής Αυγής που κατηγορείται για εγκληματική οργάνωση. Οι βουλευτές εμφανίστηκαν εκεί, τι έπρεπε να κάνουν. Με συγχωρείτε, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Μα με συγχωρείτε, σε μια λαϊκή συνέλευση που συγκαλεί η κοινότητα, το οποίο ήταν σύσσωμο το δημοτικό συμβούλιο και τη πλειοψηφία τη μεσοφία. Όταν δίπλα. Ο Καματερό έχει οργάνωση. Και μετά κατηγορείτε τους άλλους βουλευτές γιατί σας λένε ότι καπελώνετε αγώνες. Θα με αφήσετε να μιλήσω. Εσείς μιλάτε όμως. Αλλά να ακούτε και ναι, τον άλλο και να τον αντίλογο. Στη λάσπη του κυρίου αυτού. Όχι κύριε, λάσπη. Κύριε Δήμαρχε. Ο Δήμαρχος παρευρίσκεται σε συνέλευση που έκανε το τοπικό συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας. Ένα ερώτημα θέλω να θέσω. Στη συνέλευση αυτή, αφήστε με να μιλήσω. Ναι, όχι, η πολιτική μου παρουσία και η ιστορία είναι γνωστή. Του κυρίου Καματερού να ρωτήσουν ποια είναι. Κύριε Δήμαρχε, ένα ερώτημα. Εκτός λοιπόν, από το θέμα είναι τα hot spot. Δεν ακούστε είναι με λίγο. Ακούστε ένα ερώτημα. Ακούστε με λίγο. Εκτός ναι. από βουλευτές του συγκεκριμένου κόμματος, υπήρχαν και βουλευτές άλλων κομμάτων ή όχι. Υπήρχε σύσσωμο το Δημοτικό Συμβούλιο, η πλειοψηφία και η μειοψηφία. Για βουλευτές ρωτώ. Για βουλευτές ρωτώ. Για βουλευτές ρωτώ. Εκτός από τους βουλευτές της Χρυσής Αυγής, υπήρχαν και βουλευτές άλλων κομμάτων ή όχι. Οι άνθρωποι βρέθηκαν εκεί περνώντας από την περιοχή. Καλά, δεν είδαν φως και μπήκαν. Σας παρακαλώ, συνέλευση λαϊκή της κοινότητας ήταν. Πάτε να μου γυρίσετε την κουβέντα αλλού. Όχι, δεν πάω να σας γυρίσω πουθενά τίποτα. Ρωτώ γιατί εδώ υπάρχει. Οι άνθρωποι αυτοί πέρασαν. Ακούστε να δείτε. Κύριε Δήμαρχε, ξέρετε γιατί το ρωτάμε. Ακούστε λίγο. Ξέρετε γιατί το ρωτάμε. Διότι εδώ υπάρχουν συγκεκριμένες καταγγελίες από υπουργούς ότι όλα αυτά τα επεισόδια δημιουργούνται από ακραία στοιχεία. Γι' αυτό το ρωτάμε. Αυτό ακριβώς θέλουν να κάνουν. Αυτό. Απαντήστε στον Δήμαρχο. Στον κύριο Καματερό. Που λέει ότι καπελώνεται από τη Χρυσή Αυγή. Λοιπόν, λέω λοιπόν στον κύριο Καματερό. Ο οποίος δεν γνωρίζει τους ανθρώπους και τους ψηφοφόρους της ΚΟ, ότι στην ΚΟ ο ΣΥΡΙΖΑ όντως πήρε 38%. Όσο για την προσωπική μου πολιτική παρουσία και πορεία, μπορείτε να αναρωτήσετε όλη την κοινωνία και τους υπουργούς οι οποίοι είναι εκεί και με τους οποίους συνυπήρξαμε στα Φιδέανα. Αυτή λοιπόν τη λάσπη που έχει μάθει ο κύριος Καματερός να ρίχνει, και η περί αυτών και η συναυτό, εγώ δεν τη δέχομαι και τους την επιστρέφω. Όταν ένα κόμμα σε μια περιοχή παίρνει 38%. Αντιλαμβάνεστε ότι μέσα σε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται εκεί το 38 τουλάχιστον της 100 είναι ΣΥΡΙΖΕΙ ή εψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Άρα και υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι φανατικά ήταν δίπλα στον κύριο Καματέρο και τους ξέρει και τους έχω κατονομάσει. Μου επιτρέπετε. Οι οποίοι παρευρίσκονται εκεί και δεν τιμάχει για να λέτε, Ένα λεπτό. Κύριε Κυρίτση, απαντάτε και λέτε ότι μέσα αυτούς που κινητοποιούνται είναι και άνθρωποι που ψηφίσαν ΣΥΡΙΖΑ, όχι μόνο Χρυσή Αυγή. Το 70%. Σε αυτούς που κινητοποιούνται. Το 70% επαναλαμβάνουν ΣΥΡΙΖΑ. Αυτοί που κινητοποιούνται, αυτό σας ρωτάω. Αυτοί που κινητοποιούνται εκεί, κινητοποιούνται από μόνοι τους, έχουν... Σας άκουσα. Αυτοί που κινητοποιούνται, ένα μεγάλο κομμάτι είναι Χρυσή Αυγή και ένα κομμάτι είναι ΣΥΡΙΖΑ, αυτό λέτε. Η ελάχιστο κομμάτι είναι Χρυσή Αυγή. Προσέξτε, δεν θα περάσετε την κοινωνία της χώρας μας, ότι στην ΚΟ κινητοποιούνται Χρυσή Αυγή ακραία στοιχεία. Κινητοποιούνται οι πολίτες της ΚΟ. Η μεγάλη πλειοψηφία του ΣΥΡΙΖΑ είναι με την θέση των πολιτών της ΚΟ και με την θέση της Δημοτικής Αρχής. Η ελάχιστη μειοψηφική έκφραση του ΣΥΡΙΖΑ του 3 και του 4% που εκφράζει ο κύριος Καματερός, αυτή την έκφραση ο κύριος Καματερός του ΣΥΡΙΖΑ είναι το 3 και το 4%. Να αφήσουμε, μου επιτρέπετε, εγώ δεν πηγαίνω ούτε σε χαρακτηρισμούς ούτε σε εκτιμήσεις. Κύριε Καματερός, θα σας δώσουμε λοιπόν το λόγο, ένα λεπτό. Μου επιτρέπετε. Ένα λεπτό κύριε Καματερός, να ολοκληρώσει ο Δήμαρχος, να κάνουμε μια πολιτισμένη κουβέντα. Μια πολιτισμένη κουβέντα να κάνουμε. Ελάτε κύριε Δήμαρχε.
Δεν διέκοψα καθόλου τον κύριο Καμαντζή. Ελάτε. Και δεν θέλω να με διακόπτει. Mm-hmm. Επαναλαμβάνω λοιπόν. Δεν επιτρέπω σε κανέναν ως δήμαρχος της ΚΟ, εκπροσωπώντας αυτόν τον λαό της ΚΟ, να προσπαθεί να περάσει το μήνυμα στην ελληνική κοινωνία ότι ακραία στοιχεία ή ακροδεξιά στοιχεία ή φασιστικά στοιχεία ή όπως θέλετε το λένε κάποιοι οι οποίοι προσπαθούν να ρίξουν αυτή τη λάσπη, mm-hmm. κινητοποιούνται απέναντι σε αυτή ακούστε την λίγο. Δήμαρχε, απίστευτη απόφαση της κυβέρνησης. Δήμαρχε, επειδή είστε ξαναλέω λοιπόν σας διαβάζω, ότι σε μια και μεγάλη δήμαρχε, συγκέντρωση... Και δήμαρχε, ακούστε, σας παρακαλώ, δεν έχουμε και πολύ χρόνο. Λέει, Πάνος Καμένος στη Real News. Οι κάτοικοι της ΚΟ δεν διαμαρτύρονται για τα hot spot. Αυτοί που διαμαρτύρονται είναι εκείνοι που δεν θέλουν να δημιουργηθεί hot spot, προκειμένου οι πρόσφυγες και οι μετανάστες να κυκλοφορούν άμεσα στους πολίτες. Ο αρχηγός κτλ. Κτλ. Και λέει, μην ξεχνάτε τη σκοτεινή πλευρά και την παραοικονομία. Όταν κάποιοι πουλούν μπουκάλι το νερό προς 3 ευρώ αντί για 0,50, κερδίζουν 2,5 ευρώ. Αν αυτό το υπολογίσετε με 1 εκατομμύριο μετανάστες, επί 3 μπουκαλάκια την ημέρα, θα δείτε τι σημαίνει μαύρο χρήμα. Και παρακάτω λέει ότι βάζουν το φορτιστή 25 ευρώ, 5 ευρώ κτλ. Ότι δημιουργείται μια παραοικονομία και γι' αυτό δεν θέλετε να γίνει το hot spot. Τι απαντάτε σε αυτό? Ήταν ντροπή αυτό το πράγμα. Και εγώ θα σας παραπέμψω. Σε δηλώσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο του κυρίου Υπουργού Αναπληρωτή Εθνικής Άμυνας. Υπάρχουν καταγεγραμμένες και βιντεοσκοπημένες και ανεβασμένες στο διαδίκτυο. Όταν τον Αύγουστο ήρθε στην ΚΟ, δήλωνε στεντορία τη φωνή στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι δεν πρέπει να γίνει με τίποτα hot spot στην ΚΟ. Ξαφνικά ο κύριος Καμένος, προφανώς αναλαμβάνοντας τις δεσμεύσεις που ανέλαβε η κυβέρνηση, προσπαθεί να πει το, κάνει το άσπρο μαύρο και να αναστρέψει την κατάσταση. Κύριε Δήμαρχε, ευχαριστούμε πολύ. Πρέπει να κλείσουμε ειλικρινά. Τελευταίος λόγος στον κύριο Καματερό, γιατί μας περιμένουν και οι πολιτικοί μας εδώ. Ευχαριστούμε κύριε Δήμαρχε για την παρέμβασή σας. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Κύριε Καματερέ. Ναι, συγγνώμη, θα είμαι σύντομος. Δεν θέλω ούτε με χαρακτηρισμούς να μιλήσω, παρά μόνο με γεγονότα. Όλοι οι φορείς της ΚΟ, όλοι ανεξαιρέτως, έχουν πάρει θέση και παρακαλούν να γίνει μια δομή πρώτης υποδοχής των προσφύγων και των μεταναστών, γιατί ήδη το νησί έχει πάθει μεγάλη ζημιά από, από την εικόνα αυτή που είχαμε πέρυσι. Και δυστυχώς ακόμα και αυτές οι εικόνες σήμερα αυτών εδώ των γεγονότων κάνουν το γύρο του κόσμου και εξακολουθούν να μας κάνουν ζημιά, ενώ τώρα θα έπρεπε να είχαμε προβάλει ένα σχέδιο. Σε αυτά που λέει ο κύριος Καμένος έχει δίκιο. Κοιτάτε, αυτά γίνονται παντού. Όπου υπάρχουν μετανάστες, το ξέρετε ότι υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι τους εκμεταλλεύονται. Παντού γίνονται αυτά. Κύριε όμως, επιτρέψτε μου, επειδή υπόθηκαν κάποια πράγματα, να επανέλθω. Όλοι οι φορείς, οι ξενοδόχοι, οι πράκτορες παρακαλούν εδώ και καιρό. Πρέπει να μας δώσετε ένα σχέδιο τι θα απαντήσουμε σε αυτούς που μας ρωτάνε απ' έξω. Τους tour operators. Κύριε Καματερέ, το θέμα δεν κλείνει. Τώρα ανοίγει, νομίζω. Θα είμαστε σε συνεχή επαφή. Ευχαριστούμε πολύ και ένα Σαββατοκύριακο. Ευχαρίστω αν μείνετε στην Αθήνα να έρθετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Καματερέ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας.